Σήμερα θα σχολιάσουμε τόσο την πορεία του Όφη στα τελευταία μάτς, όσο κυρίως έναν ποδοσφαιριστή που πέρασε ένα μικρό διάστημα και από την κριτική ομάδα και όχι μόνο, και γράφει τη δική του ιστορία αυτόν τον χρόνο, αυτή τη σεζόν στην Ολλανδία, και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Γιακουμάκη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να κάνουμε κουβέντα για ποδόσφαιρο με τον έμπειρο προπονητή, τον Γιάννη Χατζηνικολάου, που έχουμε απόψε μαζί μας στο δελτίο. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σας από την Crete TV. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, να ευχηθούμε καλή χρονιά, έστω και αν μπήκαμε στο Φεβρουάριο, και καλό μήνα βέβαια να σας ευχηθούμε. Και ευχαριστώ επίσης. Νομίζω ότι είναι η στιγμή να θυμίσουμε σε όσους το γνώριζαν, αλλά ίσως το έχουν ξεχάσει, και βεβαίως να μάθει πολλοίς κόσμος ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν γίνεται τυχαία στο ποδόσφαιρο. Μια πολύ μεγάλη καριέρα που βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη πλέον για τον Γιώργο Γιακουμάκη, που μέσα στη σεζόν έγινε και διεθνής για πρώτη φορά με την Εθνική Ανδρών. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΟΑ και του Ατσαλένιο και από την πρώτη ομάδα του ΠΟΑ για λίγο, και πολύ γρήγορα βρέθηκε ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί αυτό το παιδί, που το βλέπουμε εδώ με την πρώτη ομάδα του ΠΟΑ μαζί με τον Πέτρο Γιακουμάκη να πανηγυρίζει ένα γκολ. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον κάνει επαγγελματία, να τον πάρει μαζί του στον Πλατανιά και να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ο Γιώργος Γιακουμάκης, και αυτός ο άνθρωπος ήσασταν εσείς, κύριε Χατζηνικολάου. Και θέλω να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Τι διακρίνατε τότε, σε ποια ηλικία τον εμπιστευτήκατε και τον πήρατε μαζί σας? Κοιτάξτε, τον Γιώργο τον έβλεπα πολύ μικρό, και στο Κεραυνό, στη δεύτερη ομάδα του ΠΟΑ, και στο ΠΟΑ τον ανέβασε ο Μανώλης Πατμετζής. Ήμουνα κοντά και έβλεπα τις ικανότητες του. Ήταν μαθητής του Λυκείου τότε, όταν τον πήρα το 13 το καλοκαίρι, το 12 το καλοκαίρι. Εκείνο που διέκρινα στα παιχνίδια που έβλεπα από τον ΠΟΑ τότε, έτσι. Ένα παιδί που βέβαια δεν έχει την ικανότητα του σκοραρίσματος που έχει τώρα, γιατί τώρα έχει αυτοπεποίθηση, έχει ρέντα, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά ήταν κοντά στο γκολ ακόμη και τότε. Είχε ένα δυναμισμό μέσα στην περιοχή. Ήταν ο παίκτης που μπορούσε να κρατήσει την μπάλα όταν τη δεχόταν. Είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να έδινε τη δυνατότητα στην ομάδα του να έρθει και να πλαισιωθεί ακόμη πιο ψηλά η ομάδα και να μην δέχεται μόνο επιθέσεις. Ήταν και κοντά στον γκολ, αλλά όπως σας είπα, δεν είχε αυτή την αυτοπεποίθηση που έχει τώρα και την εξέλιξη φυσικά που έχει τώρα. Βλέπουμε τώρα μια φωτογραφία, να σας διακόψω, coach, όπου ο Γιώργος ο Γιακουμάκης ήταν η ομαδική φωτογραφία που βλέπαμε πριν. Αν μπορούμε, θα την ξαναδούμε εμείς και οι τηλεθεατές μας στους δέκτες τους. Ο Γιώργος ο Γιακουμάκης είναι το τρίτο παιδί όρθιος από αριστερά στην Ακαδημία του ΠΟΑ. Τώρα βλέπουμε πανηγυρικό στιγμιότυπο και πάλι με τον Πέτρο Γιακουμάκη. Ναι, εδώ είναι η φωτογραφία η ομαδική, και βλέπουμε τον Γιώργο τον Γιακουμάκη, τρίτο από αριστερά στους όρθιους. Έτσι χαρακτηριστικός, νομίζω, ακόμα και αν πέρασαν τα χρόνια, δεν έχει αλλάξει η φυσιογνωμία. Και όχι, πολύ. Ίδιος είναι. Είναι ίδιος. Βεβαίως, μερικά χρόνια μετά τον εμπιστευτήκατε εσείς, και ασφαλώς τα σωματικά προσόντα που είχε αυτό το παιδί από μικρό, ειδικά για μια θέση όπως του Center Four, νομίζω ότι έκαναν μπάμ, όπως λέμε, και στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Εντάξει, φυσικά κάνανε. Είδαμε κάποια στοιχεία, γι' αυτό και τον πήρα στην ομάδα. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι στην αρχή υπήρχε μια διστακτικότητα από την πλευρά του Πλατανιά όσον αφορά αν να τον πάρω ή μην τον πάρω. Γιατί ήταν, σας είπαμε, μικρός. Προσπαθούσα να τους πείσω ότι είναι ένα από τα καλύτερα ταλέντα στην Κρήτη. Ευτυχώς οι άνθρωποι είδαν και αυτοί γρήγορα κάτι πιο μακριά. Σας είπα ότι στην αρχή υπήρχε δυσπιστία ακόμη, και πώς να σας πω, ότι και όταν ήρθε η ώρα με τον Γιάννη τον Καλέμπα να μιλήσουμε με την εκεί διοίκηση τότε, τα χρήματα που θα δίναν, τα δίναν τμηματικά, γιατί δεν ήταν σίγουροι αν θα παίξει. Επέμενα εγώ, τους έλεγα ότι θα έχει κέρδος, όπως είχε και κέρδος. Μετά από κάποια χρόνια τον πουλήσαν στην ΑΕΚ και είχαν ένα οικονομικό, έτσι, αντάλλαγμα αρκετά δυνατό. Έτσι. Βέβαια, ο Γιώργος είχε πολύ διάθεση για δουλειά.
Απλώς όταν ήρθε το πρώτο καλοκαίρι που ήρθε τότε, το 12 στην προετοιμασία, ήταν φυσιολογικό να μην μπόρεσε να ακολουθήσει αμέσως όλη την προετοιμασία της ομάδος. Προσπαθήσαμε να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα ώστε να μπει σιγά σιγά, και έτσι πρέπει. Τα παιδιά που έρχονται από τις μικρότερες κατηγορίες, είναι πολύ ρίσκο να τους ρίξεις με τη μία στην προπόνηση της άλλης ομάδος, γιατί καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο τους είναι ακόμη χαμηλό. Αυτοί θα πηγαίνουν, η προπόνησή τους αυτινών των παιδιών θα είναι πάντα στα κόκκινα, με αποτέλεσμα να μην έχουν φρεσκάδα και να είναι κοντά σε τραυματισμό. Αυτό προσπαθήσαμε να το περάσουμε, και σιγά σιγά αρχίσαμε και το βάζαμε και αποστολές, και έδειχνε όμως ότι έχει μεγάλη διάθεση για δουλειά και θα ανέβει. Εμείς βεβαίως να πούμε ότι το ποδόσφαιρο σας χρωστάει για αυτό που πετύχατε τότε με τον Γιώργο τον Γιακουμάκη. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη και η τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου. Σε πολύ λίγο θα δούμε και σχετικό ρεπορτάζ. Coach Γιάννη Χατζηνικολάου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.